σας. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Υγιεινές Συζητήσεις που γίνεται πάντοτε υπό την επίβλεψη του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης και φιλοξενείται από το φιλόξενο διάβολο του Top Channel. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με ένα ζήτημα το οποίο σχεδόν όλες οι οικογένειες και όλοι μας το έχουμε ακουμπήσει. Μιλάμε για τον καρκίνο. Δεν θα πούμε πράγματα τα οποία είναι ιατρικά σήμερα τόσο πολύ, αλλά θα κοιτάξουμε να το προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα από την πλευρά της ψυχολογικής ουσιαστικά, πώς να πω, βοήθειας την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε και πώς να προσεγγίσουμε ψυχολογικά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καρκίνο, καθώς και τις οικογένειές τους. Ο καρκίνος δεν είναι μια νέα νόσος όπως πολλοί νομίζουμε, υπάρχει από την αρχαιότητα. Απλώς τα τελευταία χρόνια η συχνότητα των καρκίνων έχει αυξηθεί και γιατί έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά και επειδή αποκτήσαμε κάποιες κακές συνήθειες όπως το κάπνισμα, το ότι δεν κινούμαστε τόσο πολύ, το ότι ερχόμαστε σε επαφή με περισσότερες ακτινοβολίες και μηχημικές ουσίες οι οποίες είναι αρκετά βλαπτικές για τον οργανισμό. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο καρκίνος, όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι το γνωρίζετε, δεν είναι μεταδοτικός, δηλαδή ένας ο οποίος έχει έναν καρκίνο δεν μπορεί να το μεταδώσει σε έναν άλλον. Βεβαίως από κάποιες ασθένειες μεταδοτικές μπορεί να προκληθεί καρκίνος, όπως παραδείγματος χάρη από κάποιες υπατήτηδες ή από τον ιό των θυλωμάτων και των κονδυλωμάτων, τα οποία λοιπόν υπάρχουν πια εμβολιασμοί στις νεαρές κυρίες στην ηλικία των 15 ετών. Μια σπίδα στο να προστατευτούμε και να μην πάθουμε αυτό το πράγμα, να μην πάθουμε καρκίνο, είναι το να αποφύγουμε το κάπνισμα, να αποκτήσουμε υγιεινές συνθήκες, συνήθειες, να περπατάμε, να τρώμε πιο πολλά φρούτα, λαχανικά και γενικότερα λοιπόν να έχουμε λιγότερο άγχος. Ακριβώς από το τελευταίο λοιπόν μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω σήμερα τον άνθρωπο ο οποίος θα μας βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι μας, την ψυχολόγο, την κυρία Ταρατσίδου Ιωάννα. Καλησπέρα σας. Η οποία θα μας βοηθήσει λοιπόν στο να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ψυχολογικά το κομμάτι του καρκίνου. Τι σημαίνει λοιπόν όταν ο καρκίνος προσβάλλει ένα άτομο της οικογένειάς μας και εισβάλλει στη ζωή μας από ψυχολογικής πλευράς? Να σας χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας για να συζητήσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο ο καρκίνος όταν εισβάλλει, όπως είπατε, σε μια οικογένεια. Μια ασθένεια η οποία μας χτυπά ολοένα και πιο συχνά την πόρτα και μας αναγκάζει να έρθουμε αντιμέτωποι τόσο με τις σωματικές αλλαγές που επιφέρει στο σώμα του ατόμου που ασθενεί, όσο και με τις ψυχολογικές επιπτώσεις τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στα αγαπημένα του πρόσωπα. Ευελπιστώ με αυτή τη συζήτηση να φανώ χρήσιμη στους τηλεθεατές σας. Είναι αλήθεια ότι ο καρκίνος εισβάλλει και επηρεάζει την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς και της οικογένειάς του με τον ίδιο τρόπο που εισβάλλει και επηρεάζει το σώμα του αρρώστου και ότι η στάση και η αντίδραση που θα κρατήσουν και οι δύο πλευρές απέναντι σε αυτή την ασθένεια θα καθορίσει ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την εξελικτική πορεία αυτής καθ' αυτής της νόσου. Δηλαδή, προφανώς εννοείται ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στην αποδοχή της αντιμετώπισης των προβλημάτων της υγείας του κάθε ανθρώπου, κάθε ατόμου. Δηλαδή. Σαφώς. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο ή κανόνας σύμφωνο με το οποίο αντιδρά κάποιος όταν ενημερώνεται ότι έχει καρκίνο. Mm-hmm. Η ασθένεια καρκίνος χαράζει βαθιά τη ζωή του ανθρώπου, καθώς και το συναισθηματικά του κόσμου, ανεξάρτητα από την έκβαση της νόσου. Είναι προφανές φυσικά ότι περνάμε κάποια στάδια, δηλαδή όταν διαγιγνώσκεται ο καρκίνος υπάρχουν κάποια στάδια φαντάζομαι έτσι, τα οποία περνάει και αυτός ο οποίος το ανακοινώνουμε ότι το έχει μέχρι τελικά να το αποδεχθεί. Έτσι δεν γίνεται? Αυτά τα στάδια περνάει και ο ίδιος ο πάσχων και η οικογένειά του? Αυτά τα στάδια τα περνάνε και οι δύο πλευρές. Θα ήθελα όμως πριν αναφερθώ σε αυτό να τονίσω κάτι που είπε ο Φρόιντ. Ότι ο άνθρωπος ενώ γνωρίζει ότι είναι θνητός, έχει την κακή συνέθεια να το ξεχνάει. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Με αποτέλεσμα όταν ο γιατρός μας φέρνει αντιμέτωπους με τη διάγνωση, τότε ο κλονισμός να είναι δεδομένος. Η ψευδαίσθηση ότι έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας καταραίει και συμπαρασύρει μαζί της ένα μέρος των σχεδίων και των ονείρων που έχουμε για το μέλλον. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Δηλαδή πραγματικά όταν
αυτό το κομμάτι το οποίο λέτε είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή κανένας δεν σκέφτεται ότι όντως είμαστε εθνικοί και πολλές φορές έτσι το βλέπουμε και εμείς και σε άλλες παθήσεις τις οποίες έχουμε, το οποίο είναι λίγο δύσκολο να αποδεχθούμε ότι υπάρχει η φυσιολογική φθορά έτσι και, έτσι και του χρόνου αλλά και των ασθενειών και ότι κάποια στιγμή ανεξάρτητο το τι θα κάνουμε, ότι κάποια στιγμή δυστυχώς αυτό τη μάχη θα τη χάσουμε με τον ένα με τον άλλον τόπο νομοτελειακά, δηλαδή στο τέλος κάτι θα συμβεί. Είναι λίγο δύσκολο λοιπόν να το αποδεχθούμε, δηλαδή πάντοτε θεωρούμε ότι είμαστε νέοι, γεροί, δεν θα πάθουμε τίποτα. Έχουμε μια ολόκληρη ζωή, μπροστά μας, αλλά τελικά μπορεί να είναι και αυτό το πράγμα να είναι λίγο διαφορετικό. Έχετε κάτι στη ζωή μας το οποίο μας κλονίζει. Έτσι, μας κλονίζει, που βλέπουμε δίπλα μας. Έτσι, γιατί πολύ συχνά χτυπάει στο διπλανό μας και αυτό το πράγμα μπορεί να το σκεφτούμε ότι μπορεί να συνέβαινε και σε εμάς. Ιδίως όπως εδώ ένας καρκίνος σε ένα γνωστό μας άτομο και πολύ κοντινό μας όταν συμβαίνει. Η αλήθεια είναι κλονιζόμαστε ή το σκεφτόμαστε, λοιπόν μην τυχόν μας συμβεί και σε εμάς. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι φάσεις οι οποίες περνάμε ούτως ώστε να τελικά να αποδεχτούμε λοιπόν την μοίρα μας ή τέλος πάντων αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Την αρχική λοιπόν διάγνωση της ασθένειας ακολουθεί μια περίοδος στρες για όλη την οικογένεια. Αναγνωρίσιμα γίνονται ποικίλα συναισθήματα, όπως είναι η άρνηση αποδοχής της κατάστασης, σύγχυση ως προς το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αγωνία και φόβος για το μέλλον, θλίψη, θυμός για την άδικη μοίρα, ενοχές για ενδεχόμενη δική τους ευθύνη ή αμέλεια, πικρία, ματέωση, ανεπάρκεια, πένθος για τα όσα θα χάσουμε εξαιτίας της ασθένειας. Σύμφωνα με την Δόκτωρ Κούμπλερ-Ρος, την πρώτη ψυχολόγο, η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά με το θέμα του θανάτου και του πένθους, ο ασθενής καθώς και η οικογένειά του περνούν από 5 συναισθηματικά στάδια από τη στιγμή της ανακοίνωσης της ασθένειας μέχρι και το τελικό στάδιο της αποδοχής της κατάστασής τους. Προτού αναφερθώ περιληπτικά σε αυτά, θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι δεν περνούν όλοι επιτυχώς από όλα τα στάδια και στον ίδιο χρόνο, ενώ δυστυχώς κάποιοι δεν καταφέρουν καν να φτάσουν στο τελικό στάδιο αυτό της αποδοχής, που φυσικά είναι μία ένδειξη υγιούς αντιμετώπισης της κατάστασης. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι το στάδιο της άρνησης. Η πρώτη αντίδραση συνήθως μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης είναι η άρνηση. Με τον όρο αυτό αναφέρομαι στον αμυντικό εκείνο μηχανισμό κατά τον οποίο αναπτύσσεται μία είδους αντίσταση στο γεγονός της ασθένειας απορρίπτοντάς τους κάτι μη αληθές. Με πιο απλά λόγια, το άτομο το οποίο βρίσκεται σε αυτό το στάδιο αρνείται να πιστέψει ότι το ίδιο ή το αγαπημένο του πρόσωπο νοσούν από μία τόσο σοβαρή ασθένεια. Στη συνέχεια έχουμε αυτό έχει να κάνει λίγο και με το πώς ακριβώς συναισθηματικά είναι αναπτυγμένος ή όχι ο καθένας ή είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή έχει σχέση με το επίπεδο μόρφωσης, με το κοινωνικό επίπεδο και ούτω καθεξής ή αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο και είναι θέμα τελικά εσωτερικό του καθενός. Νομίζω ότι αυτό ήθελα ακριβώς να δείξει ψυχολόγος με την έρευνά της, ότι ανεξάρτητα από το επίπεδο του κάθε ανθρώπου, η πρώτη αντίδρασή του όταν έρχεται αντιμέτωπος, όπως είπαμε, το πεπερασμένο της ύπαρξής του είναι η άρνηση. Ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε μένα ή στο αγαπημένο μου πρόσωπο. Και γι' αυτό, και αυτό βέβαια έχει να κάνει ακριβώς με το επίπεδο του καθενός, υπάρχουν και τα επόμενα στάδια, τα οποία δείχνουν το βαθμό στον οποίο τελικά θα προσαρμοστεί το άτομο ή όχι. Το δεύτερο επόμενο στάδιο είναι το στάδιο του θυμού. Μετά το πρώτο σοκ, ο πόνος μετατρέπεται σε θυμό και επιθετικότητα, στρεφόμενη κατά πάντων. Το στάδιο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένο και οι συναισθηματικές εκρήξεις είναι κάτι περισσότερο από αναμενόμενες. Σκέψεις και εκφράσεις του τύπου «γιατί να μας συμβεί αυτό, είναι άδικο, τι κακό έχουμε κάνει» είναι χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτού του σταδίου. Συχνά δέκτης όλου αυτού του θυμού μπορεί να γίνει μια ανώτερη, αόρατη δύναμη και είναι γνωστή η αγανάκτηση του Δαρβίνου με το Θεό, ο οποίος του πήρε την κορούλα του και ο οποίος τον οδήγησε στην αθεία, στον αγνωστικισμό όπως χαρακτηρίζουν άλλοι, η οποία φυσικά έδωσε την όθηση για την ανάπτυξη της θεωρίας του σχετικά με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Στη συνέχεια έχουμε το τρίτο στάδιο, αυτό της διαπραγμάτευσης. Σε αυτή τη φάση το άτομο αρχίζει πλέον να συνειδητοποιεί το γεγονός της αλήθειας και αρχίζει να σκέφτεται μήπως μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση, εφόσον συνειδητοποιεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα νόημα να βρούμε ποιος ευθύνεται για την κατάστασή μας. Εκφράσεις του τύπου «αν κάνω αυτό» ή «αν θα πάω εκεί» ή «αν θα γίνω καλύτερος άνθρωπος» είναι χαρακτηριστικές εκφράσεις του σταδίου αυτού. Στη συνέχεια έχουμε το στάδιο της κατάθλιψης. Έχοντας επομένως ξεσπάσει συναισθηματικά και έχοντας συνειδητοποιήσει τη σκληρή πραγματικότητα η οποία δεν αλλάζει, το αίσθημα του αβοήθητου έχετε να κάνει την εμφάνισή του.
Πολλές είναι οι μορφές που μπορεί να πάρει κατάθλιψη. Οι πιο συνηθισμένες όμως είναι η κατατονία, η απόσυρση, το αίσθημα της απελπισίας, ενοχές, καταστάσεις οι οποίες δυστυχώς επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση. Και τέλος έχουμε το στάδιο της αποδοχής, που όπως αναφέραμε δεν φτάνουν όλοι σε αυτό το στάδιο. Η αποδοχή της ασθένειας επέρχεται μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες ανατροπής της κατάστασης. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι η αποδοχή δεν σημαίνει τοπάθεια, κάθε άλλο. Σημαίνει κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της κατάστασης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ενέργειες ικανές να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς, καθώς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Μπορούμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι μπορεί να βιώνει και το τι έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο που πληροφορείται ότι νοσεί. Συνήθως οι πρώτες σκέψεις, όπως είπαμε, που κατακλείζουν το μυαλό του ασθενούς όταν έχετε αντιμέτωπος με τη διάγνωση, είναι ότι ο καρκίνος οδηγεί άμεσα στο θάνατο και η δεύτερη ότι τα πάντα γύρω μου διαλύονται. Η εμπειρία μας τόσα χρόνια έχει αποδείξει ότι αυτές οι σκέψεις είναι λανθασμένες. Υπάρχουν πολλές μορφές καρκίνου, εσείς οι ίδιοι γιατροί το υποστηρίζετε, με διαφορετικά συμπτώματα, διαφορετική κακοήθεια, καθώς και διαφορετική πορεία και εξέλιξη. Επίσης, πολλά είδη καρκίνου είναι πλέον αντιμετωπίσιμα, ενώ καθημερινά εφαρμόζονται νέοι τρόποι αντιμετώπισης του. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος είναι μια περιπέτεια την οποία καθένας μας μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίσει. Το πώς θα αντιδράσουμε στη διάγνωση της ασθένειας και πώς θα προσαρμοστούμε στη συνέχεια στη θεραπεία θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη αυτής καθ' αυτής της νόσου. Εξάλλου αμέτρητα είναι τα παραδείγματα συνανθρώπων μας που ξεπέρασαν τα ύψη της θεώρησης των δεινών με την πίστη και μόνο στην εσωτερική τους δύναμη. Τι θα θεωρούσατε εσείς ότι χρειάζεται τελικά για να γίνει αποδεκτή αυτή η νέα κατάσταση, δηλαδή πώς μπορεί αυτό το πράγμα να το πετύχουμε? Το πώς θα γίνει αποδεκτή η νέα κατάσταση και πώς ασθενείς και οικογένεια θα προσαρμοστούν στη νέα αυτή πραγματικότητα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη δυνατότητα επικοινωνίας του γιατρού με τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον. Επομένως, όταν ο ασθενής έρχεται αντιμέτωπος με τη διάγνωσή του, η πρώτη ερώτηση συνήθως που θα κάνει στο γιατρό είναι: «Γιατρέ μου, θα πεθάνω?» Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο ασθενής δεν πρέπει να χάσει τις ελπίδες του. Υπάρχουν πολλές προοπτικές θεραπείες, πολλές μορφές καρκίνου ελέγχονται, πολλές άλλες μπορούν να θεραπευτούν και στην περίπτωση που ο καρκίνος δεν μπορεί να ελεγχθεί, υπάρχει δυνατότητα τα συμπτώματα να αντιμετωπιστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πιο ήπια και να κάνουν τη ζωή πιο άνετη. Εσείς τι θεωρείτε πάνω σε αυτό το δίπολο, δηλαδή ασθενούς και γιατρού, τι θα πρέπει να ζητήσει ο ασθενής από τον γιατρό του και αντίστοιχα, τι θα έπρεπε ίσως να κάνει ο γιατρός για τον ασθενή του, ώστε να τον βοηθήσει, να αλληλοβοηθηθούν, γιατί πιστεύω ότι, ξέρετε, μέσα σε αυτή την κατάσταση, πιστεύω ότι και ο γιατρός περνάει μια δύσκολη στιγμή όταν έχει να ανακοινώσει ένα τέτοιο συμβάν, λοιπόν, στον ασθενή του. Δεν είναι εύκολο και για τον... και τον ίδιο είναι και άνθρωπος και αυτός, δηλαδή, το οποίο έχει συναισθήματα και σίγουρα, λοιπόν, στεναχωριέται και σίγουρα θα νιώθει, λοιπόν, άσχημα απέναντι στο τι συνέβη. Ποια θα πρέπει, λοιπόν, να είναι αυτή η κατάσταση, πώς θα να διαμορφωθεί αυτό το δίπολο, αυτή η σχέση? Μία από τις πιο σημαντικές συμβουλές που θα μπορούσαν να ακουστούν σήμερα είναι να συμβουλέψουν τους ασθενείς καθώς και το οικογενειακό τους περιβάλλον να μιλήσουν τον γιατρό ώστε να προσπαθήσουν να μάθουν με λεπτομέρειες τι ακριβώς σημαίνει η διάγνωση για αυτούς και τι τους επιφυλάσσει στο μέλλον. Γιατί όσο περισσότερα πράγματα γνωρίζουμε για την ασθένειά μας, τόσο πιο εύκολο είναι να περιορίσουμε το άγχος μας. Η στάση που θα κρατήσει τώρα ο γιατρός, η ολοκληρωμένη ενημέρωση για την ασθένεια, η οποία θα πρέπει να είναι συχνή και συνεπείς, καλύπτοντας πρακτικές και συναισθηματικές ανάγκες. Η ενθάρρυνση και η ελπίδα την οποία ο γιατρός οφείλει να μεταδώσει, χωρίς φυσικά να καλλιεργεί αυταπάτες, όλα αυτά θα βοηθήσουν τον ασθενή και την οικογένειά του να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή ασθένεια και τις συνοδές δυσκολίες με την καλύτερη δυνατή προσαρμογή. Αυτό που είπατε νομίζω ότι είναι όντως πραγματικότητα, δηλαδή είναι πολύ λεπτή και πολύ ιδιαίτερη κατάσταση πώς ακριβώς να βρεις την κατάλληλη χημεία, την κατάλληλη δόση του να πεις την αλήθεια στον ασθενή σου και από την άλλη πλευρά να μην τον απογοητεύσεις αλλά να τον ενθαρρύνεις. Γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πέσεις είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη μεριά της βάρκας, δηλαδή είτε να είσαι πάρα πολύ, να ακουστείς πολύ σκληρός,
είτε από την άλλη μεριά να εμφανιστείς ότι είσαι πολύ συγκαταβατικός, ότι όλα θα πάνε καλά, ότι τίποτε δεν θα συμβεί, που είναι λάθος και το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να βλέπεις ατομικά σε κάθε μία περίπτωση και ανάλογα να προσαρμόζεις, πιστεύω, και τη δόση της αλήθειας ή της συμπόνιας. Και αυτό ακριβώς, η σχέση πλέον του ασθενούς με το γιατρό είναι μια ιδιαίτερη σχέση. Ναι. Μετά από το σοκ που ο άρρωστος λοιπόν θα πάρει το πρώτο σοκ, νομίζω ότι από εκεί και πέρα τι θα πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άρρωστος σε σχέση με αυτό το οποίο του βρήκε, με αυτό την ασθένεια που του βρήκε. Ο ίδιος ασθενής, προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή και η δυναμική της οικογένειάς του μετά το πρώτο σοκ, όπως αναφέρατε, από τη διάγνωση του καρκίνου, οφείλει ψύχρεμα να αντιμετωπίσει το σωματικό του πρόβλημα, το ψυχολογικό πρόβλημα, καθώς και το πρόβλημα της οικογένειάς του. Ας δούμε λίγο το σωματικό κομμάτι από την ψυχολογική του πλευρά. Είναι πιθανόν, ξεκινώντας τη θεραπεία, οι παρενέργειες, και αναφέρομαι στις εξετάσεις, στις χημειοθεραπείες, στα νοσοκομεία, όλη αυτή τη διαδικασία, να οδηγήσουν σε μια καταθλιπτική συμπτωματολογία. Προφανώς δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να επισκεπτόμαστε ξανά και ξανά το νοσοκομείο ή το γραφείο του γιατρού, να υποβαλόμαστε σε διάφορες εξετάσεις. Χημειοθεραπείες, να χάνει μαλλιά, πιθανόν να κάνει μετούς και όλα αυτά τα πράγματα, να νιώθει μια αδυναμία. Καταστάσεις οι οποίες αποτελούν ίσως και τις πιο θλιβερές πλευρές του καρκίνου. Ο καρκίνος και η θεραπεία του γνωρίζουμε καλά ότι αυξάνουν τις απαιτήσεις στο σώμα και κάνουν τη σωστή διατροφή πιο σημαντική από ποτέ. Αυτό φυσικά δεν είναι πάντοτε εφικτό, καθώς πολλοί ασθενείς έχουν τέτοια κακή ψυχολογική κατάσταση ώστε να μην θέλουν να φάνε. Αλήθεια είναι ότι η απώλεια της όρεξης είναι ένα από τα πρώτα συμπτώματα τα οποία οφείλονται στις επιδράσεις του καρκίνου στον οργανισμό. Οι παρενέργειες επίσης από τη θεραπεία, η κατάθλιψη ή η ψυχική αναστάτωση μπορεί επίσης να προκαλέσουν απώλεια της όρεξης. Ίσως να μην έχετε καμία όρεξη για φαγητό. Θα πρέπει όμως να θυμάστε ότι ακόμα και μερικές μπουκές είναι σίγουρα καλύτερο από το τίποτα. Σίγουρα έτσι είναι. Η αλήθεια είναι τώρα ότι από αυτή η διάγνωση του καρκίνου σίγουρα επιδρά στο θυμικό του ασθενούς. Και ήδη το επαναφέρεται ότι μπορεί να υπάρχει μια σειρά από έντονα συναισθήματα και θυμού και θλίψης και άρνησης και ενοχής και μοναξιάς. Λοιπόν, και φυσικά φόβου για τον επικείμενο θάνατο, τον οποίο τον βλέπουν ότι μπαίνει μια ημερομηνία θανάτου πάνω σε όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχει και η προσμονή και μια ελπίδα, μήπως μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε. Όλα αυτά τα συναισθήματα πώς τα διαχειριζόμαστε? Όλα αυτά τα συναισθήματα που αναφέρατε είναι φυσιολογικές, φυσιολογικότατες θα έλεγα αντιδράσεις σε μια τόσο σημαντική για την ζωή αλλαγή. Ωστόσο, θα πρέπει όλα αυτά τα έντονα συναισθήματα να τα διαχειριστούμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνουμε την ήδη δύσκολη κατάσταση. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είναι πολλοί ασθενείς οι οποίοι θεωρούν ότι κανένας δεν τους καταλαβαίνει, ότι είναι μόνοι τους όλο αυτό που περνάνε, με αποτέλεσμα να κλείνονται στον εαυτό τους, να απομονώνονται και να απορρίπτουν έτσι τη λήψη βοήθειας, η οποία πραγματικά σε συγκεκριμένες στιγμές μπορεί να είναι πολύτιμη. Είπαμε ότι όλοι οι ασθενείς δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο ούτε στη διάγνωση της θεραπείας, ούτε στη διάγνωση μάλλον της ασθένειας, ούτε στην προσαρμογή στη θεραπεία. Είναι πολύ λογικό πολλοί να νιώθουν άσχημα. Είναι πολύ λογικό πολλοί να είναι κουρασμένοι από όλες αυτές τις εξετάσεις και τις χημειοθεραπείες. Μπορεί να έχουν χάσει το ενδιαφέρον για ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Από την άλλη, μπορεί να μην ξέρουν πώς να προσεγγίσουν τα κοντινά τους πρόσωπα, τι θα πρέπει να τους πούν, ή ακόμα αν θέλετε να θέλουν να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτά τα δυσάρεστα νέα. Γιατί και αυτά μπορεί να συμβαίνουν, όντως κάποιοι να μην θέλουν ή να θεωρούν ότι είναι αρκετά δυνατοί να το κάνουν. Μπορούμε να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή να πούμε κάποιες πρακτικές οδηγίες, τι θα πρέπει να γίνουν, ένα, δύο, τρία, έτσι να τα πούμε λίγο πιο έτσι... περιληπτικά έτσι και λίγο πιο συγκεντρωτικά. Αναφερόμενοι λοιπόν στα άτομα που νοσούν, θα τους συμβούλευα το εξής, ότι αν μοιραστείτε το άγχος και το φόβο σας, θα νιώσετε πιο δυνατοί και αυτό θα σας βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές. Κανένας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον καρκίνο μόνος του. Όταν νιώθετε ότι έχετε ανάγκη από βοήθεια και υποστήριξη, να μην αποκλείετε τα άτομα που έχετε δίπλα σας. Οι κοντινοί σας άνθρωποι θα θέλουν να γνωρίζουν τι συμβαίνει, ώστε να μπορούν να σας προσφέρουν αυτή την υποστήριξη. Και θα ήταν άδικο να τους στερήσετε αυτό το δικαίωμα. Okay, αυτό το καταλαβαίνω για τους κοντινούς, συγγενείς, φίλους κτλ. Στον ευρύτερο κύκλο, δηλαδή στον πολύ κόσμο, γιατί υπάρχει τάση αυτό το πράγμα να το αποκρύπτουμε, δηλαδή να μην το λέμε. Εδώ φτάνουμε κάποιες στιγμές, και το έχω ζήσει και εγώ, που ο άνθρωπος να έχει έναν προχωρημένο καρκίνο και τελικά να φεύγει από αυτόν και να προσπαθούμε ακόμα και εκείνη τη στιγμή να λέμε, σε αυτό βέβαια έχουμε μια ευθύνη και εμείς οι γιατροί,
να το κρύψουμε αυτό το πράγμα και να το αποδώσουμε την αιτία του θανάτου κάπου αλλού. Σε αυτό το λέω ότι έχουμε την ευθύνη και εμείς οι ίδιοι οι γιατροί, γιατί τις περισσότερες φορές είναι λίγο δύσκολο να πούμε ότι ξέρεις αυτός ο άνθρωπος έφυγε από καρκίνο. Έτσι, οπότε τελικά προσπαθούμε να μεταθέσουμε κάπου αλλού κάποιες ευθύνες ή κάποια άλλα πράγματα. Και τις περισσότερες φορές οι αποδέκτες είμαστε εμείς οι καρδιολόγοι, δηλαδή περισσότεροι στην Ελλάδα πεθαίνουν από έμφραγμα, ενώ στην πραγματικότητα λοιπόν δεν είναι το έμφραγμα αυτό το οποίο τους κατέληξε, αλλά είναι η καχυξία, τέλος πάντων μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στον καρκίνο, γιατί ο καρκίνος από μόνος του προκαλεί θρομβωτικά επεισόδια και ούτω καθεξής, αλλάζει δηλαδή πολλές καταστάσεις μέσα στον οργανισμό μας και φυσικά λοιπόν όταν σταματάει η καρδιά πεθαίνει ο άνθρωπος, αλλά η υπόθεση είναι δεν έχει πάθει έμφραγμα. Λοιπόν, ναι, δεν είναι έτσι όπως ήμασταν ή κουράστηκα πάρα πολύ. Είχα κάποιους παράγοντες κοινού και έπαθα έμφραγμα και πέθανα. Αυτό σημαίνει εξαιτίας λοιπόν της πορείας της νόσου, που η βασική νόσος είναι ο καρκίνος. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το ότι το αποκρύπτουμε πολλές φορές από τον ευρύτερο κόσμο. Εσείς πώς το σχολιάζετε, θεωρείτε, τι θα λέγατε εσείς πάνω σε αυτό? Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η προσπάθεια κάποιων να κρύψουν την κατάστασή τους συνήθως είναι ανεπιτυχής. Γιατί αργά ή γρήγορα η οικογένεια και οι φίλοι θα μάθουν ότι πάσχεται από καρκίνο. Οι περισσότεροι θα αντιληφθούν ότι κάτι σας ενοχλεί ή το πιο φυσικό θα παρατηρήσουν αλλαγές στην εμφάνιση ή τη συμπεριφορά σας. Και η οικογένειά σας και οι κοντινοί σας φίλοι πιθανόν να πληγωθούν αν δεν τους το πείτε ή αν δεν ενημερωθούν έγκαιρα για την κατάστασή τους. Μας είπατε έτσι λίγο το τι θα πρέπει να γίνει έτσι στο ευρύτερο κόσμο. Όσον αφορά για τα αγαπημένα του πρόσωπα, με τη σύζυγό του, με τον σύζυγό του, η κυρία πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα σε πρώτη φάση? Ακριβώς επειδή η σχέση με τον σύζυγο είναι μια πολύ σημαντική σχέση, κάποιες συμβουλές που θα μπορούσα να δώσω ώστε να κινηθούμε πιο σωστά είναι αρχικά το ζευγάρι να συνεχίσει να κάνει ό,τι έκανε και πριν τη διάγνωση της ασθένειας. Δηλαδή, είχαν κάποια χόμπι, είχαν κάποια ενδιαφέροντα, βλέπανε ταινίες, κάνανε βόλτες. Στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να συνεχίσουν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά τη ζωή τους. Σημαντικό επίσης πολύ είναι να συζητάμε για οτιδήποτε μας απασχολεί. Σαφώς αντιλαμβάνεστε ότι στο μυαλό ενός ασθενού, κατακλείζεται από χιλιάδες σκέψεις, από το πιο μικρό πράγμα μέχρι το πιο μεγάλο. Από πράγματα πρακτικής φύσεως μέχρι συναισθηματικής. Όταν είμαστε σε θέση να συζητήσουμε με τον σύντροφό μας και να πούμε τι μας απασχολεί και θα τον βοηθήσουμε και τον ίδιο στην κατάστασή του, αλλά και θα βοηθηθούμε εμείς. Σε περίπτωση όμως που αυτό είναι δύσκολο, τουλάχιστον το συναντάμε αυτό στις αρχές, ίσως θα ήταν καλό να ζητήσουν τις συμβουλές από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας για να μιλήσει και με τους δύο. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να είναι οι ασθενείς ρεαλιστές με τις απαιτήσεις τους. Ο σύντροφός σας μπορεί να αισθάνεται ενοχές. Από τη μία μεριά, ίσως γιατί δεν έκανε κάτι για να προλάβει αυτή την κατάσταση, ίσως δεν αντιλήφθηκε κάτι, ίσως δεν σας προέτρεψε να πάτε στο γιατρό. Αλλά μπορεί να νιώθει και ενοχές για τις στιγμές που άφησαν εκμετάλλευτες μένοντας μακριά σας. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι μπορεί να νιώθει άγχος λόγω της αλλαγής ρόλων. Είναι ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσει το οικογενειακό σύστημα, καθώς πλέον οι υποχρεώσεις μεταβαίνουν συνήθως στο ένα άτομο. Ναι. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να περνάτε λίγο χρόνο χωριστά. Ο σύντροφός σας, αναφέρομαι στο υγιές μέλος, μπορεί να χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσδιορίσει τις ανάγκες του. Πλέον είπαμε ότι έχει καινούργιες υποχρεώσεις. Αλλά έχει και ανάγκες, οι οποίες αν παραμεληθούν, μπορεί το άτομο αυτό να έχει λιγότερη ενέργεια για να προσφέρει. Mm-hmm. Και εξάλλου πρέπει να θυμόμαστε ότι ούτως ή άλλως δεν περνούσατε 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποιες ενοχές ή να σκέφτεται ότι τελικά αυτός θα παραμείνει στη ζωή, θα ζήσει περισσότερο από ότι το πάσχον μέλος. Βεβαίως, εντάξει, αυτά δεν γίνονται πάντοτε έτσι, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι άλλο και να είναι τραγικό λοιπόν και από μόνο του. Αυτό το καταλάβαμε με τη σύζυγο. Αν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, σε αυτά πώς θα πρέπει, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, εντάξει με τη σύζυγο, αλλά στα μικρά παιδιά πώς τους λες ότι ο μπαμπάς ή η μαμά έχουν έναν καρκίνο, πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε αυτό? Η αλήθεια είναι ότι η ενημέρωση των μικρών παιδιών είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα, το οποίο έχει να αντιμετωπίσει το ζευγάρι όταν έχετε αντιμέτωπο με την διάγνωση. Μερικοί γονείς αποφεύγουν να μιλάνε για τον καρκίνο, επειδή θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά το μυστικό είναι δύσκολο να κρατηθεί. Τα παιδιά είναι παρατηρητικά
Και συχνά υποπτεύονται ότι συμβαίνει κάτι άσχημο. Ακόμα και ένα πολύ μικρό παιδί είναι σε θέση να αντιληφθεί τις αλλαγές στην καθημερινότητά του. Ας πούμε, βλέπει ότι ο γονιός του είναι λιγότερο δραστήριος, ότι κουράζεται και στενοχωριέται παραπάνω, ίσως ακόμα και να δουλεύει λιγότερο. Επίσης, ο άλλος γονιός πλέον έχει πολύ λιγότερο χρόνο να διαθέσει και πολλές φορές είναι αφηρημένος ή κακοδιάθετος. Αν μάλιστα τα παιδιά υποπτευθούν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και δεν τους το έχετε πει, μπορεί τα παιδιά να δώσουν τη δική τους εξήγηση. Η αλήθεια όμως είναι ότι η φαντασία τους συχνά μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ιδιαίτερα δε, αν η ενημέρωση προέλθει από εξωτερικές πηγές, τα παιδιά θα θεωρήσουν ότι η κατάσταση είναι τόσο τραγική και γι' αυτό δεν συζητιέται ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Σαφώς το να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τον καρκίνο μας είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Εν τούτης υπάρχουν ενδείξεις ότι όταν ανοιγόμαστε στα παιδιά, τα βοηθάμε να αντιμετωπίσουν καλύτερα την είδηση της ασθένειας ενός δικού τους προσώπου. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που γνωρίζουν για την αρρώστια του αγαπημένου τους προσώπου έχουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους από αυτά που δεν το γνωρίζουν. Και γιατί το λέω αυτό? Τα παιδιά ίσως να πληγωθούν αν αντιληφθούν ότι τα έχετε εξαιρέσει από κάτι τόσο σημαντικό για τα ίδια καθώς και για την οικογένειά τους. Αν τα ενημερώσετε, τους δείχνετε ότι τα εμπιστεύεστε και ότι τα υπολογίζετε. Και μάλιστα η κατάσταση αυτή, γιατί πρέπει να δούμε και κάτι θετικό σε αυτήν την δοκιμασία, μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία για τα παιδιά να αναπτυχθούν συναισθηματικά και να μάθουν να προσαρμόζονται όταν στη ζωή τους παρουσιαστεί κάποια ανατροπή. Τα παιδιά θα πρέπει να τα δούμε το καθένα ξεχωριστά ή να πάει όλοι μαζί η οικογένεια? Ποια είναι η πιο σωστή προσέγγιση τους? Δηλαδή θα πρέπει να είναι ο μπαμπάς, η μαμά και τα παιδιά, αν υποθέσουμε συνήθως οι ελληνικές οικογένειες έχουν δύο παιδιά, και τα δύο παιδιά, παίζει ρόλο οι ηλικίες τους? Σαφώς παίζει ρόλο η ηλικία, σαφώς παίζει ρόλο ο τρόπος ενημέρωσης, ακόμα και παιδιά τα οποία είναι στην ίδια ηλικία, ακριβώς εξαιτίας του διαφορετικού του χαρακτήρα τους, ενδεχομένως να αντέξουν μια διαφορετική ενημέρωση. Συνήθως όμως αυτό που συνιστούμε είναι ότι και οι δύο γονείς θα είναι παρόντες όταν θα ενημερώσουν τα παιδιά για την κατάστασή τους. Μιλώντας τώρα στα παιδιά για τον καρκίνο, τους κάνουμε ένα πολύ σημαντικό δώρο. Τους δίνουμε την ευκαιρία να μας πούν πώς αισθάνονται. Και ως γονέας είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να μιλήσουν για αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα μαζί σας ή με κάποιο έμπιστο πρόσωπο. Πολλοί γονείς υποθέτουν ότι τα παιδιά θα νιώσουν συγκεκριμένα πράγματα. Σε τέτοιες όμως σημαντικές καταστάσεις δεν θα πρέπει να κάνουμε υποθέσεις. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι σκέφτονται και τι νιώθουν τα παιδιά μας. Θα είναι πολύ σημαντικό να τους τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν μόνα τους. Δεν είναι μόνο τους, υπάρχει οικογένεια, υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο θα τους στηρίξει. Και επίσης θα πρέπει να τους συζητήσουμε και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, θα συνεχίσουν το παιχνίδι, παιδί σημαίνει παιχνίδι, και ότι δεν είναι κακό ακόμα να μπορούν και να χαίρονται. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί τα παιδιά να νιώθουν ενοχές, γιατί εγώ σήμερα πέρασα καλά, διασκέδασα, ενώ ας πούμε ο πατέρας μου είναι άρρωστος. Τα παιδιά οφείλουν και πρέπει να συνεχίζουν να χαίρονται και είναι κάτι το οποίο θα χαροποιήσει ακόμα και τον γονιό. Θεωρείτε δηλαδή ότι τα παιδιά μπορούν να τα καταφέρουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βιώνουν η οικογένεια? Δηλαδή μπορούν να τα καταφέρουν σε αυτό το πράγμα, έτσι? Πώς μπορεί να το καταφέρουν αυτό το? Μπορούν να τα καταφέρουν και μπορούν να τα καταφέρουν με την κατάλληλη υποστήριξη. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι και ανεξάρτητο, αν θέλετε, και από το θέμα της ασθένειας. Όταν τα παιδιά έχουν δίπλα τους έναν ενήλικα, είτε αυτός είναι ο γονιός, είτε είναι ένας θείος, είτε κάποιο οικογενειακό πρόσωπο, με το οποίο έχουν αναπτύξει μια καλή σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό λέμε ότι έχουμε κάποιον άνθρωπο να λέμε τα μυστικά μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να τα στηρίξει στη ζωή τους και θα δώσει και να τα υποστηρίξει, αν θέλετε, και ακόμα απέναντι στους γονείς τους, τότε αυτός ο ενήλικας είναι μια καλή πηγή στήριξης και μπορεί να βοηθήσει τελικά το παιδί να ανταπεξέλθει ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας και στο δεύτερο μέρος θα επανέλθουμε δρυμύτινη. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που σήμερα έχει θέμα τον καρκίνο και πώς θα πρέπει να το προσεγγίσουμε ψυχολογικά από πλευράς του ασθενούς και της οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Έχω τη χαρά και τη τιμή να έχω εδώ την ψυχολόγο μας, την κυρία Ταρατσίδου, Ιωάννα, την οποία έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση. Είχαμε μείνει λοιπόν στο πώς θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά. Θα μπορούσαμε έτσι επιγραμματικά να το συνοψίσουμε λίγο αυτό το κομμάτι? Ωραία.
Αναφερόμαστε στους γονείς πώς ενημερώνουν την mm-hmm. κατάσταση στα παιδιά τους. Να είστε ειλικρινείς. Να πείτε στα παιδιά ότι είστε άρρωστοι και οι γιατροί έχουν αναλάβει να σας κάνουν καλύτερα. Να εξηγήσετε με απόλυτη σαφήνεια ότι τα παιδιά ούτε έκαναν, ούτε είπαν κάτι το οποίο προκάλεσε τον καρκίνο. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική συμβουλή, θα μείνω λίγο σε αυτήν, mm-hmm. γιατί αναφέρομαι στη δύναμη της μαγικής σκέψης. Τι εννοώ με αυτό. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ένα παιδάκι το οποίο θέλει να βλέπει τηλεόραση, θέλει να παίζει στο τάμπλετ. Η μητέρα του το μαλώνει και του λέει: Γιώργο, ήρθε η ώρα να κλείσει τη τηλεόραση και να πας μέσα στο δωμάτιό σου να διαβάσεις. Το παιδί θυμώνει και εκφράζει το παράπονο και λέει: Όταν η μητέρα μου δεν ήταν συνέχεια μέσα στο σπίτι, εγώ θα ήμουν ελεύθερος να βλέπω όση τηλεόραση θέλω. Έρχονται λοιπόν οι γονείς και ανακοινώνουν στο παιδί ότι η μητέρα εκ των πραγμάτων μπορεί να μην μπορεί να είναι όλες τις ώρες στο σπίτι και να φροντίζει το Γιωργάκι όπως τον φρόντιζε. Τότε δεν είναι πολύ φυσιολογικό το παιδί να νιώσει ότι εγώ έκανα αυτή την ευχή, άρα στην ουσία μπορεί να πραγματοποιήθηκε. Έτσι. Οπότε για να αποφύγουμε τις όποιες ενοχές και φόβους του παιδιού, θα μιλήσουμε για την ασθένεια, θα μιλήσουμε τι μπορεί να την προκάλεσε, που οφείλεται αυτή η ασθένεια. Και επίσης, όπως αναφέρετε κι εσείς, θα τονίσουμε ότι τα παιδιά αποκλείεται να κολλήσουν. Δεν είναι κάτι το κολλητικό. Mm-hmm. Όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό είναι να τα ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους. Να τους πούμε ότι είναι φυσιολογικό να αισθάνονται αγχωμένα, θυμωμένα ή φοβισμένα. Σαφώς γνωρίζουμε ότι οι εναλλαγές των συναισθημάτων θα είναι πολλές. Τη μια στιγμή το παιδί μπορεί να είναι αγχωμένο, την άλλη να είναι φοβισμένο, την άλλη να είναι θυμωμένο, την άλλη να είναι κουρασμένο. Όλα αυτά είναι φυσιολογικές συναισθηματικές αλλαγές. Να κάνετε σαφές ότι θα συνεχίζετε να τα φροντίζετε και να τα αγαπάτε. Αυτό είναι που χρειάζεται κάθε παιδί. Να ξέρει ότι θα το αγαπάτε και ότι θα είναι εκεί για να το φροντίσουν. Να είστε απλοί και σαφείς όταν μιλάτε στα παιδιά σας, καθώς δεν μπορούν να απορροφήσουν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Mm-hmm. Να τους εξηγήσετε ότι μπορούν να κάνουν ερωτήσεις. Πολλά πράγματα μπορούν να μην τα καταλάβουν, ούτε εσείς φυσικά είστε οι κατάλληλοι να τα ενημερώσετε. Έτσι, οπότε, ό,τι δεν έχουν καταλάβει, έχουν το απόλυτο δικαίωμα να τα ρωτήσουν. Και εσείς θα τους διαβεβαιώσετε ότι θα τους μιλήσετε όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Η ενημέρωσή τους θα πρέπει να προσαρμοστεί στις δυνατότητες κατανόησης των παιδιών, δηλαδή αλλιώς μιλάμε σε ένα μικρό παιδί, αλλιώς σε ένα μεγαλύτερο, αλλιώς μιλάμε σε ένα παιδί το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι αντέχει να ακούσει με κάποιο τρόπο την κατάσταση, αλλιώς σε ένα πιο ευαίσθητο παιδί. Και αυτό που θα έπρεπε να τονίσουμε στην μεταξύ μας συζήτηση είναι οι αλλαγές που θα επηρεάσουν τα παιδιά, δηλαδή πλέον πώς αλλάζει η καθημερινότητά τους, ποιος θα τα πηγαίνει στις δραστηριότητες, ποιος θα τα πηγαίνει στα αγγλικά, πώς θα παίζουν με τον γονιό που νοσεί, ακόμα και το πώς ενδεχομένως θα αλλάξει η εμφάνισή του. Είναι καλύτερο να είναι προετοιμασμένο παρά να δουν κάτι ξαφνικά το οποίο ενδεχομένως να τους ξαφνιάσει, να τους τρομάξει. Πούμε ότι μπορεί να χάσουμε τα μαλλιά μας ή τις κάπως, οποιασδήποτε αλλαγές στην εμφάνιση. Στα πιο μεγάλα παιδιά, αυτά τα οποία είναι έφηβοι και οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν περισσότερα πράγματα και μέσα στην εφηβεία περνάνε και διάφορες άλλες καταστάσεις, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από αυτά. Σε αυτούς πώς προσεγγίζουμε τους εφήβους, τους πιο μεγάλους, λέει, τα πιο μεγάλα παιδιά? Οι έφηβοι έχουν κάποιες κοινές ανάγκες όπως έχουν και τα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Έχουν καταρχάς την ανάγκη να ακούσουν την αλήθεια για μια ασθένεια όπως και τα μικρά παιδιά. Αυτό τους αποτρέπει από το κίνδυνο να αισθανθούν ενοχή ή στρες. Όμως να είστε ενήμεροι, σε αντίθεση τώρα αυτό που γίνεται με τα μικρά παιδιά, τα οποία είναι απόλυτα ειλικρινοί στο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, ότι οι έφηβοι μπορούν να προσπαθήσουν να αποφύγουν τη συζήτηση σχετικά με το θέμα. Μπορεί να αποκρύψουν τα συναισθήματά τους και mm-hmm. να απομονωθούν. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω το εξής, και είναι σημαντικό να το κάνουμε σε κάθε φάση της ζωής του εφήβου, προκειμένου να έχουμε το παιδί κοντά μας. Θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι ότι πολλές φορές το παιδί μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά στο σπίτι και διαφορετικά στο εξωτερικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα σε μια τέτοια δοκιμασία, το παιδί μπορεί να απομακρυνθεί και να μην εκφράσει τα συναισθήματά του, προκειμένου να δείξει ότι είναι όριμο να αντιμετωπίσει μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως πτώση της σχολικής απόδοσης, παραβατικές ή επιθετικές συμπεριφορές εκτός σπιτιού, απομάκρυνση από προσφυλές δραστηριότητες και φίλους, φανερώνουν την αγωνία που βιώνουν. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε επαφή με κάποιους φίλους των παιδιών μας, και αν θέλετε ακόμα καλύτερα να έχουμε επαφή με τους καθηγητές του σχολείου. Ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει μια τέτοια δοκιμασία στο σπίτι, ενδεχομένως τον όποιο θυμό, την όποια κούραση, τον όποιο παράπονο, να το εκφράσει σε ένα χώρο εκτός σπιτιού. Επομένως, αν διαπιστώσουμε κάτι από τα
ανωτέρω και γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε στους καθηγητές. Αν επομένως διαπιστώσουμε οποιαδήποτε αλλαγή, δηλαδή δούμε ότι το παιδί συμπεριφέρεται διαφορετικά στο σπίτι και διαφορετικά στο σχολείο, σημαίνει ότι δεν έχει αποδεχθεί με καλό τρόπο την αλήθεια, ότι ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί και ενδεχομένως θα πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο τη συμπεριφορά μας απέναντί του. Ενδεχομένως χρειάζεται την ανάγκη να μιλήσει, ενδεχομένως χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Χρειάζεται δηλαδή κάποια ψυχολογική βοήθεια αυτό το παιδάκι για να μπορέσει να προχωρήσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που λέτε ότι πολλές φορές μπορεί να εκδηλωθούν αυτές και κυρίως και παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι πραγματικά πάρα πολύ άδικο και πολύ κρίμα σε αυτή την ιστορία που δείχνει που υπάρχει μια σχετική ανοριμότητα. Αυτό το πράγμα να το στιγματίσει και να του καθορίσει μετά και την περαιτέρω ζωή φυσικά αυτού του εφήβου. Μιλήσαμε τώρα για τα παιδιά μέχρι τους εφήβους. Αυτοί που είναι ενήλικες, που είναι μεγάλα παιδιά, πιθανά να είναι στο πανεπιστήμιο, είναι πιο μεγάλοι. Σε αυτούς πώς το λέμε, πώς το αντιμετωπίζουν αυτή η κατηγορία? Η σχέση σας με τα ενήλικα παιδιά σαφώς μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να βασιστείτε περισσότερο πάνω τους. Αυτό είναι κάτι δύσκολο ενδεχομένως πολλές φορές για τους γονείς, γιατί μέχρι τότε είχαν μάθει να προσφέρουν υποστήριξη και όχι να λαμβάνουν. Επομένως βλέπουμε την αλλαγή των ρόλων. Τα παιδιά βέβαια μπορεί, τα ενήλικα παιδιά, να έχουν να αντιμετωπίσουν άλλες ανησυχίες. Μπορούν να αρχίζουν να αναλογίζονται για τη δική τους νησιμότητα. Να αισθάνονται άγχος εξαιτίας των πολλών ευθυνών που τους έχουν ανατεθεί. Δηλαδή μπορεί να είναι παιδιά δικά σας, να είναι γονείς άλλων παιδιών ή να είναι εργαζόμενοι. Κάποιοι μπορεί να μένουν πολύ μακριά ή να έχουν άλλες υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα αυτό να τους κάνει να αισθάνονται άσχημα, γιατί δεν μπορούν να αφιερώσουν όσο χρόνο θα ήθελαν δίπλα στους γονείς τους. Πολύ βοηθητικές πρακτικές θα ήταν το να λαμβάνετε αποφάσεις από κοινού με τα παιδιά σας. Να τους εμπλέκετε δηλαδή στα θέματα που σας απασχολούν. Μπορεί να έχουν να κάνουν με τις θεραπευτικές επιλογές σας ή ακόμη και με τα σχέδια για το μέλλον που έχετε ή για τις δραστηριότητες που θα θέλετε να συνεχίσετε. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όπως οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, έτσι και τα παιδιά θέλουν να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για τους γονείς τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Αν τώρα τα παιδιά δεν μπορούν να είναι κοντά σας, είναι καλό να τους κρατάτε ενήμερους για την όποια εξέλιξη και πορεία της νόσου. Έτσι με έναν τρόπο τους απαλλάσσετε από τις όποιες ενοχές, γιατί δεν μπορούν να είναι δίπλα σας και τους ενημερώνετε ότι αυτή είναι η κατάστασή μου, θέλω να τη γνωρίζεις, με όποιον τρόπο μπορείς να είσαι δίπλα μου. Και σαφώς να μοιράζεστε μαζί τα συναισθήματά σας. Μαζί τους τα συναισθήματά σας. Τώρα πιάσαμε, η αλήθεια είναι η συζήτησή μας όλη ξεκίνησε με ένα πράγμα το οποίο είναι ιδανικό και πιθανά να είναι το σύνηθες σε χώρες πιο αναπτυγμένες από τις δικές μας, που συνήθως την αλήθεια ή το τι έχει ο ασθενής, ο γιατρός το ανακοινώνει κατευθείαν στον ασθενή. Λοιπόν, και θεωρεί ότι, και αυτό είναι και το σωστό βέβαια, λοιπόν, ότι εκείνος θα επιλέξει λοιπόν στο πώς θα ενημερώσει την υπόλοιπη οικογένεια λοιπόν περί του τι συμβαίνει. Στη χώρα μας όμως το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, πολλές φορές ο ασθενής είναι ο τελευταίος αυτός ο οποίος το μαθαίνει και πρώτα το μαθαίνουμε, ενημερώνουμε όλους τους συγγενείς και μετά μαθαίνουμε και μετά το μαθαίνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή της ανάποδης λοιπόν πληροφόρησης, δηλαδή όταν το ξέρουμε λοιπόν τα μέλη της οικογένειας λοιπόν πριν από τον ασθενή. Τι γίνεται σε εκείνη την κατάσταση? Σε αυτή την περίπτωση που αναφέρεται, η οποία είναι και πραγματικά πολύ συχνή, ιδιαίτερες περιπτώσεις που ο ασθενής είναι πολύ νέος ή πολύ ηλικιωμένος, εμείς θεωρούμε για να μάθουμε τα νέα, πολλοί συγγενείς μπορεί να προσπαθήσουν να αποκρύψουν την κατάσταση. Αυτό όμως που δηλώνουν οι καρκινοπαθείς και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι θέλουν να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Γιατί μπορεί να θέλουν να εκφράσουν κάποιες επιθυμίες σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές τους. Ή αν είναι ένα μικρότερο μέλος της οικογένειας, θα πρέπει να ξέρει για ποιο λόγο μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί αλλάζει η καθημερινότητά του. Επίσης, έχουν κάθε δικαίωμα να αποφασίσουν πώς θέλουν να περάσουν το χρόνο τους. Για πολλούς ασθενείς, σαφώς ο καρκίνος είναι μια εμπειρία που τους αλλάζει τη ζωή, καθώς διαμορφώνουν μια νέα αντίληψη πλέον για τις αξίες και τις προτεραιότητες στη ζωή τους. Αναφέραμε ότι όλοι οι ασθενείς δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τη διάγνωση και δεν μπαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο στη θεραπεία. Σε κάποιες περιπτώσεις της δύσκολης προσαρμογής μπορεί να είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Ιδιαίτερα αποτελεσματικές μπορεί να αποδειχθούν κάποιες ομάδες υποστήριξης που μπορούν να σας συνδέσουν με άλλους ασθενείς
που βιώνουν παρόμοια εμπειρία, δίνοντάς σας την ευκαιρία για αλληλοβοήθεια. Είναι αυτό ότι θα νιώσει ασθενής ότι δεν είναι μόνος. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να πάρει παράδειγμα από άλλους ασθενείς που έχουν περάσει παρόμοιες εμπειρίες και τα έχουν καταφέρει. Εδώ στη χώρα μας έχουμε τέτοιες ομάδες. Δηλαδή, ξέρω ότι στο εξωτερικό αυτό το πράγμα είναι σύνηθες. Έτσι, αυτά τα groups therapies. Εδώ στη χώρα μας πού βρισκόμαστε, είμαι σε εμβρυϊκό επίπεδο, γιατί έτσι νομίζω εγώ, αλλά δεν ξέρω τώρα. Σαφώς δεν είναι όπως είναι τα πράγματα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Σαφώς ένα πολύ μεγάλο βάρος αναλαμβάνει ο γιατρός, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τις όποιες εξετάσεις και θεραπείες του καρκίνου. Εν τούτης όμως υπάρχουν ομάδες που, αν θέλετε, πολλές φορές έχουν δραστηριοποιηθεί και από οικογένειες ή από τους ίδιους ασθενείς που πάσχουν. Συνήθως όμως αυτό βρίσκεται στα μεγάλα κέντρα. Mm-hmm. Εδώ στην περιοχή μας γνωρίζω ότι υπάρχουν και διάφοροι σύλλογοι οι οποίοι παίζουν ένα τέτοιο ρόλο. Mm-hmm. Και μάλιστα εδώ στην περιοχή μας έχουμε ένα αρκετά καλό σύλλογο καρκινοπαθών που εγώ είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω και αρκετά μέλη τους από κοντά, το οποίο είναι πραγματικά αξιολογότατοι άνθρωποι και οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση και έχουν πίστη λοιπόν στο τι κάνουν. Και η δουλειά που κάνουν είναι αξιοθαύμαστη πραγματικά. Μια φοβερή δουλειά, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν εκεί πέρα μέσα κάνουν κάτι εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά αυτό δεν το γνωρίζω αν έχουν. Είπαμε λίγο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Να δούμε λίγο τώρα όταν αυτό μπαίνει σε μια χρονιότητα, όταν ο καρκίνος μπαίνει σε μια χρονιότητα. Δηλαδή όταν φεύγουμε από αυτή την πρώτη φάση την οποία αναλύσαμε νομίζω αρκετά καλά και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια χρονιότητα, περνάνε λίγο ο καιρός, μπαίνουμε στις θεραπείες, αρχίζουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα, γιατί φαντάζομαι ότι συνήθως αν είναι εργαζόμενος ο πάσχων, τι θα κάνει τώρα σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Το ανακοινώνει στη δουλειά του, πώς φαίνεται ότι θα φύγει από εκεί, πρέπει να φύγει από τη δουλειά του ή θα πρέπει να συνεχίσει να είναι ενεργός? Η εργασία, όσο και να φαίνεται περίεργο, είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής για πολλούς ανθρώπους. Γιατί πέρα από το εισόδημα, προσφέρει ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση, δυνατότητες για κοινωνικοποίηση. Mm-hmm. Η επιστροφή στην εργασία, όταν το άτομο θα είναι σε θέση να το κάνει, είναι, αν θέλετε, ο πιο ασφαλής και σίγουρος τρόπος για να κάνουν οι ασθενείς τη ζωή του ξανά φυσιολογική. Φυσικά οι ίδιοι ασθενείς γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πότε είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να το κάνουν αρκετά σύντομα, κάποιοι μπορεί να θέλουν να καθυστερήσουν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να προσπαθήσουν να κάνουν μικρά, προσεκτικά βήματα πρόοδου, ώστε να μην κουράζονται πολύ. Ίσως να έπρεπε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συζητήσουν με τον εργοδότη τους για μερική απασχόληση, εκπεριτροπή σε εργασία ή εργασία από το σπίτι. Σε περιπτώσεις που η φύση της δουλειάς είναι τέτοια ή η φύση του καρκίνου είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την επιστροφή στο πόστο που είχαμε, ίσως θα πρέπει να γίνουν κάποια προγράμματα επανεκπαίδευσης, ώστε ο εργαζόμενος να απασχοληθεί σε ένα καινούριο διαφορετικό πόστο. Mm-hmm. Όταν πλέον επιστρέφει κάποιος στη δουλειά, είναι πολύ λογικό να αντιμετωπίσει ένα διαφορετικό συναδελφικό περιβάλλον. Όπως γίνεται και με τα άτομα της οικογένειάς μας, έτσι και οι συνάδελφοι μπορεί να δυσκολεύονται στο πώς θα πρέπει να μας προσεγγίσουν, τι θα πρέπει να πούν, αν θα πρέπει να μιλάνε για την ασθένεια, αν όχι. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις διευκολύνονται όταν ο ασθενής είναι ανοιχτός σε σχέση με την κατάστασή του. Αυτός είναι το άτομο το οποίο θα καθοδηγήσει πού θα πάει η κουβέντα, τι θέλει να πει, με ποιους θέλει να το πει, αν θα επιτρέπει να ρωτάνε για την κατάστασή του ή όχι. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, γιατί θα διευκολύνει τις συναδελφικές σχέσεις. Και οι άλλοι δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτός την κατάσταση. Αυτός είναι ο πλέον ενήμερος για το τι θέλει ακριβώς να πει στους συναδέλφους του. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Το δικαίωμα της δίκαιης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων. Mm-hmm. Σε περίπτωση δηλαδή που μπορεί να υπάρξουν κάποιες διακρίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασθένεια, τότε θα ήταν απόλυτα απαραίτητο να συμβάλλεται κάποιος κοινωνικός λειτουργός ή ακόμα και η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα ακριβώς μην φτάσουμε στην ανάποδη πλευρά από εκεί την οποία, από αυτά τα οποία λέμε, εκεί που πάγαμε δηλαδή να βοηθήσουμε, να βρεθούμε ανάποδα και κάποιος άλλος να θεωρείται ότι ακριβώς γίνονται διακρίσεις. Το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ λεπτή η θέση αυτή. Ξέρετε και αυτό το πράγμα το έχω βιώσει και εγώ σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου υπήρχε ένα άτομο το οποίο πραγματικά ήταν περιορισμένων δυνατοτήτων
Και μάλιστα ήταν εμφανές οι περιορισμένες δυνατότητες τις οποίες είχε. Παρ' όλα αυτά αμείβονταν κανονικά. Λοιπόν, στο πόστο του, σε δημόσια υπηρεσία εννοώ, λοιπόν, με αποτέλεσμα δημιουργούσε και μια ένταση και μια προστριβή. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν δημιουργούνταν διάφορα θέματα, όλοι λοιπόν είχαν εύκολο στόχο, γιατί έλεγαν ναι, αλλά ξέρετε και αυτός εδώ δεν κάνει τίποτα, και παρόλα αυτά όμως είναι έτσι, είναι αλλιώς. Yeah. Άρα λοιπόν το χρησιμοποιούσαν και σαν άλοθη σε οτιδήποτε έφτιαχνε. Είναι πάρα πολύ λεπτή η θέση εκεί και είναι και πολύ δύσκολη και η θέση ακριβώς αυτών που έχουν τις διοικητικές θέσεις στο πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Είπαμε λίγο 2-3 πράγματα όσον αφορά αυτό και εσείς ήδη αναφερθήκατε ότι μέσα στην οικογένεια μετά από τον καρκίνο αλλάζουν τα πράγματα και κυρίως αλλάζουν οι ρόλοι. Ήδη αναφερθήκατε λίγο ότι ποιος θα πάει στις δραστηριότητες, ποιος θα κάνει κάτι, ποιος πιθανόν να πρέπει αν δεν δούλευε να αρχίσει να δουλεύει γιατί μπορεί να μην μπορούν να τα φέρουν βόλτα και πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος εκεί που δεν φρόντισε θα πρέπει να φροντίζει λίγο διαφορετικά. Τι θα λέγατε πάνω σε αυτό, δηλαδή σε αυτούς τους ρόλους που αλλάζουν μέσα στην ίδια την οικογένεια? Είναι γεγονός ότι οι ασθενείς και η οικογένεια έχουν ξεκινήσει ένα δύσκολο ταξίδι με άγνωστο προορισμό και διάρκεια. Οι καθιερωμένοι ρόλοι πρέπει να αλλάξουν προκειμένου το οικογενειακό σύστημα να μπορέσει να διατηρήσει τη συνοχή και τη δυναμική του, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που ήδη υπάρχουν, αλλά και στις καινούργιες απαιτήσεις. Η προσαρμογή όμως στους νέους ρόλους μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη δύσκολη διαδικασία. Η εξάρτηση από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ενός μέχρι τώρα ανεξάρτητου ατόμου, μπορεί πραγματικά να πλήξει την αυτοεκτίμησή του. Ενώ από την άλλη, η ευθύνη της φροντίδας ενός ασθενούς μπορεί να πλήξει πραγματικά σωματικά και συναισθηματικά τον φροντιστή του. Mm-hmm. Συνήθως ποιες συμπεριφορές λοιπόν παρατηρούμε? Και εδώ θα λέγαμε, αν θέλετε, ότι υπάρχει ένα δίπολο. Υπάρχουν φροντιστές οι οποίοι βιώνουν την ανάληψη της φροντίδας ως μια κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής και συναισθηματικής εξουθένωσης. Με αποτέλεσμα να τείνουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές αντιμετώπισης επικεντρωμένες στο συναίσθημα, στοικότητα, ανησυχία, αυτομορφή, ενοχές και παθητική στάση του προβλήματος, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται ιδιαίτερα να προσαρμοστούν. Από την άλλη, υπάρχουν οι φροντιστές οι οποίοι προσαρμόζονται καλύτερα γιατί υιοθετούν μια πιο ενεργητική μορφή διαχείρισης της επιβάρυνσης, χρησιμοποιούν σωστά και παραγωγικά κάθε πληροφόρηση για την νόσο, επιζητούν ομάδες υποστήριξης και διατηρούν πολύ σημαντικό προσωπική ζωή. Σαφώς όμως έπρεπε να τονίσω ότι ακόμα και αυτή η υγιής διαχείριση της κατάστασης δεν σημαίνει ότι δεν έχει αισθήματα θλίψης και πένθους, απογοήτευσης, αγωνίας, εξάντλησης, μελαγχολίας. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση ο φροντιστής καταφέρει να ελέγξει τα συναισθήματά του, να κάνει μια σωστή διαχείριση των συναισθημάτων και όχι τα συναισθήματα να ελέγξουν τον φροντιστή. Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε έτσι για αυτό το κομμάτι το οποίο ήδη αναφέρεται περί των φροντιστών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που συνήθως λοιπόν έρχονται σε επαφή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα από τα πιο συχνά και αν θέλετε άμεσα προβλήματα είναι η σωματική κούραση και η καταπώνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ περισσότερες υποχρεώσεις. Mm-hmm. Το άτομο πλέον κουράζεται, ειδικά όταν δεν είναι συνηθισμένος να λειτουργεί σε τέτοιους ρυθμούς. Mm-hmm. Το επίπεδο ενεργητικότητάς του μειώνεται. Υπάρχουν διαταραχές ύπνου, με πιο συνηθισμένη αυτή της αϋπνίας. Υπάρχει στρες και διάχυτα άλγη υπό την έννοια της σωματοποίησης, δηλαδή ότι mm-hmm. σωματοποιούμε το άγχος, την οποιαδήποτε στενοχώρια μας, το οποιοδήποτε mm-hmm. συνέστημα. Υπάρχει έντονη απογοήτευση, μπορεί να φτάσουμε και σε καταστάσεις κατάθλιψης. Οι αλλαγές της διάθεσης είναι πάρα πολύ έντονες, δηλαδή κάποια στιγμή ο φροντιστής μπορεί να νιώσει ικανός να αντιμετωπίσει την όποια κατάσταση, απόλυτα αισιόδοξος ότι θα πάνε όλα καλά και κατά την πορεία της ημέρας όλο αυτό το πράγμα να αλλάζει. Μπορεί να νιώθει θυμό απέναντι στο φροντιζόμενο με πολλές ενοχές ταυτόχρονα. Κουράζομαι, δεν μπορώ να τα καταφέρω όλα, έχω χάσει, δεν έχω πλέον χρόνο, δεν έχω κοινωνικές επαφές, δεν έχω χόμπι, δεν έχω δραστηριότητες, αλλά από την άλλη να νιώθει ένοχος γιατί νιώθει όλα αυτά τα συναισθήματα. Η αλήθεια είναι ότι για την επιτυχή προσαρμογή της οικογένειας παίζουν ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες. Το να αποφασίσει ένας άνθρωπος να φροντίσει ένα άτομο με κάποια ασθένεια, αφού είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, πολλοί όμως φροντιστές τονίζουν ότι αξίζει τον κόπο. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνει ο φροντιστής είναι να προσαρμόσει τη ζωή του στη νέα πραγματικότητα και να αρχίσει να αντιλαμβάνεται
και να αναγνωρίζει την ευμεταβλητότητα, αν θέλετε, των συναισθημάτων του. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό είναι να πάρουν, όπως προείπα, πληροφορίες από το γιατρό σε σχέση με την συγκεκριμένη διάγνωση, με τη συγκεκριμένη πορεία, με ποιες είναι οι θεραπευτικές πρακτικές, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το άτομο στις όποιες παρενέργειες της αγωγής και ακόμα ποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες υπάρχουν που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον ασθενή ή τους φροντιστές τους. Και η επιτυχή προσαρμογή της οικογένειας θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες, όπως είναι ο ρόλος των μελών της, mm-hmm. πώς είχαν συνηθίσει να επικοινωνούν μέχρι τότε και πώς επέλυαν οποιοδήποτε πρόβλημα τους παρουσιαζόταν, ο χαρακτήρας και οι αντιλήψεις του ασθενούς, αυτό που λέμε εύκολος ή δύσκολος ασθενής, ποιες είναι οι αντιλήψεις του σε σχέση με το θάνατο, με τη ζωή, με την ασθένειά του, πόσο θέλει να παλέψει για την ζωή του, καθώς και εμπειρίες και τα βιώματα των υπολείπων μελών. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρατε είναι όντως είναι πολύ σημαντικά πράγματα στο πώς είναι. Είναι σημαντικές. Κάθε μία πρόταση αυτή είναι μία εκπομπή μόνη της. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εμείς οπωσδήποτε για οικονομία χρόνου απλώς θα αναφέρετε επιγραμματικά και προσπαθούμε να δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερες πληροφορίες ή τέλος πάντων να δώσουμε το ένασμα στους τηλεθεατές μας για περισσότερη σκέψη. Ακριβώς για περισσότερη σκέψη και από εκεί και πέρα φυσικά μπορεί να υπάρξει η επάνθηση. Τελικά, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ποιες είναι οι οδηγίες λοιπόν για τα άτομα αυτά που φροντίζουν, τι θα τους λέγαμε εμείς, ποιο είναι ο οδικό χάρτη θα τους λέγαμε, πώς mm-hmm. να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που φροντίζουν τους καρκινοπαθείς. Το ανέφερα πολλές φορές κατά mm-hmm. την πορεία της συζήτησής mm-hmm. μας, το επαναλαμβάνω, mm-hmm. Να μιλήσετε ειλικρινά για mm-hmm. τα συναισθήματά σας. Mm-hmm. Προσπαθήστε να μην αλλάζετε θέμα Μπράβο. Όταν αισθάνεστε άβολα, αντίθετα μοιραστείτε το. Σαφώς μπορούμε βέβαια να συζητάμε και για άλλα θέματα. Ναι. Το οικογενειακό σύστημα δεν έχει μόνο τον άρρωστο στις αγκαλιές του. Ένας καρκινοπαθής δεν χάνει αναγκαστικά και το ενδιαφέρον του για το ποδόσφαιρο ή για οποιοδήποτε τηλεοπτικά σοου. Mm-hmm. Καλό είναι να ακούμε τις ανησυχίες του ασθενούς σε σχέση με τη θεραπευτική αγωγή, τις παρενέργειες, τα οικονομικά της οικογένειας, ακόμα και το μέλλον. Και θα ήταν καλό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την άποψή του και τα συναισθήματά του. Μπορεί σε κάποια να διαφέρουμε, μπορεί σε κάποια να συμφωνούμε. Το να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο ασθενής μπορεί να δώσει λύση σε πολλά δικά μας πρακτικά ή συναισθηματικά ζητήματα και ακριβώς μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Ναι. Πολλές φορές όμως τα λόγια χάνονται. Δεν έχουμε τι να πούμε. Ακόμα και αυτή τη σιωπή δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Το ότι είμαστε εκεί, δίπλα στο αγαπημένο μας πρόσωπο, ότι μπορεί να του πιάσουμε το χέρι, ότι μπορεί να το κοιτάξουμε και να χαμογελάσουμε. Όλα αυτά είναι αυτά που χρειάζεται πραγματικά ο ασθενής. Έχει την ανάγκη να νιώθει ότι οι δικοί του άνθρωποι είναι εκεί τριγύρω για να τον βοηθήσουν, είναι για να τον υποστηρίξουν σε αυτό το άγνωστο ούτως ή άλλως προορισμό. Ναι. Σε αυτό που λέτε, ούτως ή άλλως υπάρχουν και μεγάλες μελέτες. Ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας καρκινοπαθής φτάνει στο τελευταίο στάδιο, δεν τους επιτρέπουν να μείνουν μέσα σε νοσοκομείο. Γιατί έχουν γίνει συγκεκριμένες μελέτες που δείχνουν το τι γίνεται και τους στέλνουν στο σπίτι τους. Όπου καταλήγουν, δηλαδή, θεωρείται ότι είναι μεγάλο λάθος πολιτική στο νοσοκομείο αν κάποιος, ο οποίος είναι ακόμα και στα τελευταία, όταν φτάνει σε τελικό στάδιο, να φύγει μέσα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, θεωρούν δηλαδή ότι το σωστότερο είναι να γυρίσει στο περιβάλλον του, γιατί είναι σε έναν χώρο τον οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι με άτομα τα οποία επίσης του είναι οικεία και το γνωρίζει ότι είναι αγαπημένα. Και επιπλέον θεωρούν ότι κατά αυτόν τον τρόπο κλείνει και ένας κύκλος ζωής, είναι πιο ήρεμοι οι άνθρωποι, από μια ψυχρή αίθουσα ενός νοσοκομείου, ενός δωματίου με άγνωστους ανθρώπους ή με κάποιους άλλους οι οποίοι να έχουν προβλήματα και οι οποίοι να επιδεινώνουν πιθανά την κατάστασή του. Έτσι. Και αυτό γίνεται εδώ και πολλές δεκαετίες εκεί. Εδώ δυστυχώς έχουμε μια άλλη τάση στο να το πάμε λίγο διαφορετικά. Θα είδατε πιθανά πρόσφατα πριν από λίγες μέρες που ένας από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές λοιπόν έφυγε από τη ζωή, ο Κρουίφ mm-hmm. πέθανε στο σπίτι mm-hmm. του, mm-hmm. μέσα στους δικούς του ανθρώπους, μέσα στο δικό του περιβάλλον. Θα πρέπει λίγο να προβληματιστούμε λίγο και εμείς πάνω σε αυτό, έτσι και να μην έχουμε, να μην υιοθετούμε άλλες πρακτικές ή να θεωρούμε ότι υπάρχει ελπίδα, τέλος πάντων ότι κάτι θα γίνει έστω για την τελευταία στιγμή. Συνεχίζοντας με τις mm-hmm. πρακτικές, θα ήθελα να συμπληρώσω κάποια mm-hmm. πράγματα.
Όσον αφορά πάλι το οικογενειακό περιβάλλον, είπαμε ότι το να είμαστε δίπλα στον άνθρωπό μας είναι μία από τις μεγαλύτερες στήριξεις που μπορούμε να του προσφέρουμε. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να πάμε μαζί του στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Ούτως ή άλλως, ανέφερε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε και οι ίδιοι με λεπτομέρειες τη φύση της ασθένειας καθώς και την εξέλιξή της. Μπορούμε, επομένως, στο νοσοκομείο να συμμετέχουμε στη συζήτηση, να κρατάμε σημειώσει, απλώς να ακούμε, να είμαστε δίπλα στον άνθρωπό μας. Να δώσουμε πρακτική βοήθεια, και αυτό θα ήταν ένα καλό tip, αν θέλετε, για τους εφήβους της οικογένειας, πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή την δοκιμασία. Θα μπορούσαν να συνοδεύσουν τα μικρότερα παιδιά στο σχολείο, θα μπορούσαν να ετοιμάσουν το γεύμα ή να βοηθήσουν με το νοικοκυριό. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει ώστε να πάρει μέρος της ευθύνης από τον φροντιστή. Επίσης, θα ήθελα να συμβουλέψω τους φροντιστές να μην προσπαθούν να τα κάνουν όλα ή να κάνουν πάρα πολλά. Θα ήταν πολύ σωστό να δώσουμε την ευκαιρία στο άτομο με τον καρκίνο να κάνει κάποια πράγματα από μόνο του, έτσι ώστε και ο ίδιος να νιώσει χρήσιμος. Σαφώς μπορεί να στρώσει το κρεβάτι του, σαφώς μπορεί να κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι, σαφώς μπορεί να ντυθεί, σαφώς μπορεί να πάει βόλτα, οικονομία, να πάει να πληρώσει, ναι, ένα λογαριασμό, ναι, να πάει μέχρι το σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια οικονομία δυνάμεων ουσιαστικά, γιατί στο τέλος μπορεί να υπάρχει εξωτένωση που το έχετε αναφέρει. Έτσι, και πέρα από την οικονομία δυνάμεων του φροντιστή, σημαίνει ότι και δίνουμε τη δυνατότητα στον ασθενή να έχει όσο το δυνατόν γίνεται μια φυσιολογική ζωή που έχει σαφώς υποχρεώσεις. Να έχει μια ενεργητική ζωή και να συνεχίσει. Έτσι. Σε περίπτωση που ο φροντιστής αρχίζει και κουράζεται πριν φτάσει στο τελικό στάδιο, έτσι, θα πρέπει να ζητήσει τη συμμετοχή άλλων. Τον αυτό στο σημείο και να πω απόκαμα δεν μπορώ άλλο, είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Πριν να φτάσει σε αυτό το σημείο, οφείλει να ζητήσει οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί και απευθύνουμε ακόμα και στις υπηρεσίες, τις οποίες θα πρέπει να ξέρει πού υπάρχουν και τι βοήθεια μπορούν να του δώσουν, για να μπορέσουν να τον εξυπηρετήσουν. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον ίδιο τον ασθενή να συμμετέχει στην ζωή της οικογένειας. Ακόμα και αν είναι στο νοσοκομείο, αν είναι εξαπλωμένος στο κρεβάτι, μπορεί να συζητήσει με τα παιδιά, μπορεί να συζητήσει για θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία, να ακούσει τις δραστηριότητες ή και τα σχέδιά τους. Πολύ σημαντικό για το φροντιστή είναι να φροντίσει τον εαυτό του. Θα πρέπει να αναπαύεται, θα πρέπει να φροντίζει την υγεία του για να μπορεί να προσφέρει υποστήριξη. Γιατί πραγματικά δεν πρέπει να υποτιμά τη συναισθηματική επίδραση που έχει η στήριξη ενός καρκινοπαθούς. Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση και το άτομο, ο φροντιστής, θα πρέπει πρώτα να στηρίξει συναισθηματικά τον εαυτό του για να μπορέσει στη συνέχεια να στηρίξει και το αγαπημένο του πρόσωπο. Ναι, γιατί επίσης το έχουμε παρατηρήσει, το έχω δει και εγώ δηλαδή πολλές φορές, άνθρωποι οι οποίοι είχαν στηρίξει και ήταν βράχοι όσο είχαν τον άνθρωπό τους με το πρόβλημα, όταν τελικά ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή, τότε υπήρξε μια κατάρρευση. Έτσι. Λοιπόν, γιατί ακριβώς είχαν καταναλώσει όλες τις εφεδρίες τους, λοιπόν, και τελικά δεν είχαν κρατήσει τίποτα για τον εαυτό τους και έκαναν πάρα πολύ καιρό να συνέρθουν. Και αν θέλετε, πολλές φορές αυτή η κατάρρευση μπορεί να έχει να κάνει με το ότι τελικά δεν είχαν συνειδητοποιήσει το τέλος. Τι έγινε, ναι, ναι. Ότι είχαν χαθεί τόσο πολύ μέσα στο ρόλο και την ευθύνη του φροντίζω, που δεν έβλεπαν έξω από αυτό. Οπότε δεν ήταν και προετοιμασμένοι κατάλληλα για το τέλος του λογοπαιδίου. Τελικά ήταν. Όταν η κατάσταση υποτροπιάσει και επιδεινώνεται, τι παρατηρούμε, τι θα πρέπει λοιπόν να συμβουλεύσουμε? Κάποιοι ασθενείς, θα το πω, καταφέρουν να νικήσουν το θηρίο, όπως χαρακτηριστικά το ονομάζουν, ενώ κάποιοι άλλοι υποτροπιάζουν, οδηγώντας την οικογένεια στη διαδικασία της αναμενόμενης απώλειας. Όταν ο ασθενής φτάσει στο τελικό στάδιο, η αγωνία και οι μεταβολές της διάθεσης για τα μέλη της οικογένειας είναι πιο έντονες. Η ικανότητα επικοινωνίας και η συνεκτικότητα διαταράσσεται, καθώς κάθε μέλος αντιμετωπίζει με διαφορετικό ρυθμό το τέλος. Η σωματική και η ψυχική κούραση, οι συναισθηματικές εκρήξεις και οι τάσεις απομόνωσης δημιουργούν ένα καταστροφικό κύκλο σιωπής τη στιγμή που η ανάγκη και η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, και αναφέρομαι στα οικογενειακά συμβούλια, είναι κάθε άλλο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά μάλλον, απαραίτητη, προκειμένου και η οικογένεια να διατηρήσει τη συνοχή της και να προσφέρει το καλύτερο δυνατό επίπεδο διαβίωσης, την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για τον ασθενή. Τι είναι αυτά ακριβώς, τι εννοείται με τα οικογενειακά συμβούλια?
Με τον όρο Οικογενειακά Συμβούλια αναφέρομαι στη δυνατότητα ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί, είτε έχει να κάνει με την ασθένεια είτε όχι. Κύριος σκοπός αυτής της επικοινωνίας είναι να εκφράσουν ελεύθερα όλα τα μέλη, τα συναισθήματά τους. Θέματα όπως φόβος για την πορεία της ασθένειας, για το μέλλον της οικογένειας, η έκφραση των ειλικρινών συναισθημάτων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν κούραση, αγανάκτηση, θυμό, παράπονα, αναπάντητα ερωτήματα, αλλά και άλλα θέματα. Όπως είπαμε, ότι η οικογένεια συνεχίζει να ζει, υπάρχουν φυσιολογικοί ρυθμοί, μπορεί να προκύπτουν προβλήματα με την εργασία, προβλήματα με το σχολείο, προβλήματα με τις φιλικές σχέσεις. Όλα αυτά είναι απαραίτητο να συζητιούνται, προκειμένου η ζωή να εξελίσσεται με όσο το δυνατόν φυσιολογικότερους ρυθμούς εντός και εκτός σπιτιού. Υπάρχουν κάποιες άλλες οδηγίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον ασθενή, τους φροντιστές και την οικογένειά τους? Όπως προείπα, όταν ο καρκίνος εισβάλλει στο σώμα ενός αγαπημένου προσώπου, εισβάλλει και επηρεάζει και την ζωή των οικείων του. Είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που θα συναντήσουν, έχουν όλη τη στήριξη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Ιδιαίτερα βοηθητική μπορεί να είναι η συμμετοχή τους σε ομάδες ατόμων που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με σκοπό την επίλυση συναισθηματικών αλλά και πρακτικών αναγκών. Σε αυτές τις ομάδες συζητιούν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματά τους, με το πώς θα μπορέσουν να χειριστούν τους ασθενείς τους, με το πώς εξελίσσεται η σχέση τους με το αγαπημένο πρόσωπο, με τα αισθήματα κατάθλιψης που ενδεχομένως να νιώθουν, ακόμα και το φόβο απώλειας του αγαπημένου προσώπου, καθώς και άλλα ζητήματα πρακτικής φύσης. Αυτές οι ομάδες υποστήριξης και ενδυνάμωσης των καρκινοπαθών και των οικογενειών τους απαρτίζονται από ανθρώπους με κοινές εμπειρίες. Εμπειρίες τις οποίες θέλουν να μοιραστούν μέσα σε ένα πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια, εχεμήθεια, μέσα σε ένα πλαίσιο που κατανοεί. Σαφώς και δεν απαλλάσσει από το πρόβλημα. Το φωτίζει όμως με έναν διαφορετικό τρόπο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες το πρόβλημα γίνεται σχέσεις, γίνεται λόγος. Ένας λόγος ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί. Ενώ μπροστά συνήθως στη διάγνωση του καρκίνου, στεκόμαστε βουβοί και ανήμποροι. Οι φροντιστές οφείλουν τόσο στον άρρωστο όσο και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, να φροντίσουν οπωσδήποτε και τον ίδιο τον εαυτό τους, το ξανατονίζω, βρίσκοντας χρόνο για ξεκούραση, σωματική και ψυχική, και να αισθάνονται πάντα περήφανοι για την προσφορά τους, άσχετα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του θέματός μας. Προσπαθήσαμε να είμαστε, ήσασταν πάρα πολύ έτσι αποκαλυπτικοί, στα ζητήματα, στο θέμα του καρκίνου και της οικογένειας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια τελευταία συμβολή πριν περάσουμε στο κλείσιμο, γιατί και ο χρόνος μας πιέζει. Θα προτιμούσα να κλείσω με τα λόγια ενός γιατρού, ο οποίος ειδικεύθηκε στη φιλοσοφία της ασθένειας, του Ζορζ Καγκυλέμ, ο οποίος έγραψε ότι η υγεία είναι μία όρατη αίσθηση, δεδομένου ότι μόνο η απουσία της μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε την αξία της. Η έλευση κάθε ασθένειας σίγουρα αλλάζει την καθημερινότητά μας. Η εμπειρία της όμως μπορεί να αλλάξει και τη στάση μας απέναντι στη ζωή. Νομίζω ότι και με το τελευταίο τα είπατε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την τιμή που κάνατε να έρθετε στην εκπομπή μας και να μας δώσετε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές συμβουλές. Κυρίες και κύριοι, σας καληνυχτούμε και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με μια άλλη εκπομπή. Γεια σας.